Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται αύριο η επίμαχη τροπολογία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε μετανάστες. Μύδρους κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η αντιπολίτευση, με το ΣΥΡΙΖΑ να ζητεί ονομαστική ψηφοφορία. Εκτός κομματικής πειθαρχίας τέθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, που εκφράζει ενστάσεις και ζητεί να αποσυρθεί η τροπολογία. Ο κ. Σαμαράς εξαιρείται από την κομματική πειθαρχία. Εσείς γιατί όχι, αφού σαμαρικός ήσασταν. Σαμαρικός δεν ήσασταν. Δεν είσαστε σαμαρικός, κύριε Γεωργιάδη? Το λατρεύετε τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι? Δεν το λατρεύατε? Κύριε Βελόπουλος, ανησυχεί διαρκώς για το παρελθόν των δικών μου, αν είμαι σαμαρικός, αν είμαι δεξιός, αν δεν είμαι δεξιός, αν εκφράζομαι στο τάξη δεξιά. Εγώ να πάντα δεξιός. Ο Βελόπουλος να Πασόκ. Έτσι. Μα έγινε δεξιός τώρα για να πάρει καμιά ψήφο στην ελληνική λύση. Και πουλάει δεξιά ο Πασόκος. Δεν τρελαθώ. Ενημερώνω λοιπόν το σώμα για το τι θα πει δημαγωγός. Κυριάκος Βελόπουλος. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σεβασμό στα παιδιά λίγο, που τα αγαπάμε. Εγώ δεν θέλω να σας τελειώσω. Εγώ ήρθα με σεβασμό να σας απαντήσω σε επιχειρήματα δημαγωγικά που έχουν σκοπό να δηλητηριάσουν την ελληνική κοινωνία. Κύριε Γεωργιάδη, πήγατε στον Αριστοτέλη, αλλά άλλο δημαγωγός και άλλο δημοκόπος. Σας αποδίδω το βραβείο του Δημοκόπου, λοιπόν. Είστε Δημοκόπος. Στα άκρα η κόντρα ανάμεσα σε Άδωνη Γεωργιάδη και Κυριάκο Βελόπουλο στη Βουλή για την τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Κομματική πειθαρχία, όπως αναμενόταν, επιβάλλει το Μέγαρο Μαξίμου. Εξαιρεί πάντως τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ζήτησε την απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας. Ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είναι πρώην Πρωθυπουργός είναι ο κύριος Σαμαράς. Από εκεί πέρα, για όλους τους υπόλοιπους, είναι αυτονόητη η κομματική πειθαρχία. Η τροπολογία αφορά σε πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν προσφορά εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, έχουν συμπληρώσει 3 τουλάχιστον συνεχή έτη παραμονής και υπολογίζεται ότι απευθύνεται σε περίπου 30.000 ανθρώπους. Στην κυβέρνηση επιχειρούν να αποδραματοποιήσουν την ηχηρή πάντως διαφοροποίηση του πρώην Πρωθυπουργού. Επιμένουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς ως πρώην Πρωθυπουργός έχει κερδίσει το δικαίωμα να τοποθετείται κάτω των δοκούν. Χθες βράδυ πάντως ο κ. Σαμαράς είχε εκτενή συνομιλία με τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου στα ορεινά των βουλευτικών εδράνων, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός εισήλθε στην αίθουσα για την ψηφοφορία. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι δεν θα υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις για το κυβερνών κόμμα κατά την αυριανή ψηφοφορία. Είναι μία έκπτωση. Εγώ αυτό το αντιμετωπίζω ως μία κακή εξαίρεση της καλής μεταναστευτικής μας πολιτικής. Η αντιπολίτευση πάντως εξαπολύει μύδρους κατά της κυβέρνησης, ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία και με αφορμή την εναντίωση Σαμαρά στην κυβερνητική πρωτοβουλία. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι για τα κοινοβουλευτικά κόμματα είτε δεν υπήρχε ζήτημα κοινοβουλευτικής πειθαρχίας, είτε υπήρχε και αφορούσε όλους τους βουλευτές. Τα εσωτερικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας δεν μας αφορούν. Ωστόσο, είναι οξύμορο ο Πρωθυπουργός, που είναι διατεθειμένος να κουρελιάσει το Σύνταγμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υποκλίνεται με αυτοεξευτελισμό στην ακροδεξιά του κόμματός του. Η τροπολογία είναι αναγκαία, είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά έχει αργήσει πάρα πολύ. Πράγματι, εδώ προσήλθαμε έτοιμοι να δούμε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών άκρας δεξιάς και προ πολλών λεπτών, όταν ζήτησα να παρέμβω. Αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε και πρέπει να το επισημάνω είναι τελικά ένας διαγωνισμός ποιος είναι πιο πολύ Πασόκ, ποιος είναι πιο καλό Πασόκ τελικά, ανάμεσα σας και τον κύριο Βελόπουλο. Στην αυριανή ψηφοφορία, στο φόντο του όχι του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, στρέφουν τα βλέμματά του στην κυβέρνηση.